τέλος μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Βασική δισταθμή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκκρεμούσε πολλά έτη για η απόφαση που έγινε επί των ενστάσεων που υπήρχαν. Στη συνέχεια έγινε, όπως θυμάστε, η εκδίκαση, η συνέχιση της δίκης με την εκδίκαση των αποζημιώσεων. Απολύτησε δυστυχώς αργά για το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Είναι ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στο καινούριο και να προωθηθούν κατάλληλα μέτρα. Και τις τελευταίες 15-20 ημέρες πρέπει να πω ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η νομική υπηρεσία του Δήμου και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μίλιας έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε εγκαίρως στην έκδοση αυτού του φύλλου εφημερίδας της κυβερνήσεως, μαζί βέβαια με τη συμπαράσταση της διαχειριστικής αρχής σε αυτό, πρέπει να πω, και το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες έκαναν αυτό που είπαμε την κατάλληλη στιγμή, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο να έχουμε το ΦΕΚ. Αυτό το ΦΕΚ σημαίνει ότι πλέον το κομμάτι του 4ου τμήματος βρίσκεται σε μια ασφαλή οδό, διότι όπως θα ήθελα εδώ πέρα να ειδοποιήσω, ότι εάν η απαλωτρίωση δεν είχαν συντελεστεί μέχρι τις 20 περίπου Οκτωβρίου, που είναι το τελευταίο περιθώριο, τότε θα έπρεπε να ξαναξεκινήσει από την αρχή αυτός ο αγώνας για τον επανακαθορισμό και της απαλωτρίωσης ο δικαστικός, ο οποίος μπορεί να κρατούσε 4 με 5 χρόνια ακόμη.